Οι αδυναμίες του συστήματος στην ανάδειξη των πιθανών προβλημάτων των εμβολίων που είδαν το φως της δημοσιότητας μπήκαν στο μικροσκόπιο της εκπομπής Αντιθέσεις με τον Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλο να είναι αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκινάνε απριόρι ότι δεν σχετίζονται με το εμβόλιο τα σπάνια αυτά συμβάματα. Κύριε Σαχίνη, εάν απριόρι δεχτείς τη μη συσχέτιση με το εμβόλιο, δεν θα κάνεις τίποτα ούτε για να τα προλάβεις, ούτε για να τα μελετήσεις. Αυτό τους είπα. Είναι κακό που οι Γερμανοί αποφάσισαν ότι πιθανώς να υπάρχει μια σχέση και αρχίσαν να το μελετάνε. Είναι κακό αυτό. Προφανώς είμαστε και μικρονοϊκοί. Μαζί με τα άλλα είμαστε και μικρονοϊκοί. Και ένας λόγος που παραιτήθηκα είναι ότι εγώ αισθάνομαι ότι έχω λίγο παραπάνω μυαλό, ότι δεν είμαι μικρονοϊκός. Και όλα αυτά μετά την παραίτησή του από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, η οποία συνοδεύτηκε από μια σκληρή επιστολή με τον ίδιο να επικαλείται λόγους της λειτουργίας της Επιτροπής ως προς τον τρόπο διαχείρισης του εμβολίου της AstraZeneca. Κοιτάξτε όμως, η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, διαβάζω, λέει στην επίσημη ανακοίνωση που έκανε: θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι τα θρομβωτικά επεισόδια που παρατηρούνται στους εμβολιαζόμενους με το εμβόλιο της Άστρα δεν διαφέρουν από τα θρομβωτικά επεισόδια που παρατηρούνται στο γενικό πληθυσμό. Μήπως εδώ τα μπέρδεψε η πρόεδρος? Εγώ δεν μπορεί έξω να λένε ότι συνδέονται. Δεν μπορεί να λέει Άστρα Ζένεκα σπανίως, αλλά συνδέονται. Πώς θα γίνει τώρα? Εγώ δεν θέλω να τη σχολιάσω. Θέλω να την παραπέμψω σε αυτό που έστω με πιέσεις του EMA, όχι δικές μου, επιτέλους ανήρτησε ο ίδιος ο ΕΟ, που λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ασυνήθεις θέσεις θρομβώσεων σε νέα άτομα. Ασυνήθεις θέσεις, μεσεντέρια αγκία, εγκέφαλος. Μιλώντας τον Γιώργο Σαχίνη, ο κ. Βλαχογιαννόπουλος διατύπωσε τις θέσεις και τις αρχές του, τονίζοντας ότι απαιτείται διαφάνεια γύρω από τα σπάνια περιστατικά θρομβώσεων. Εγώ παραιτήθηκα για να σοκάρω συνειδήσεις και να αρχίσουν να σκέφτονται ότι αυτή η μικρονοϊκή, στρουθοκαμιλίστικη λογική δεν έχει κανένα νόημα απέναντι θα βλάψει το εμβολιαστικό πρόγραμμα, δεν θα το βοηθήσει. Γι' αυτό παραιτήθηκα και ελπίζω κάτι να κάνει η παραίτησή μου. Την ανάγκη να διερευνηθούν οι πιθανές θρομβώσεις σε μικρές αρτηρίες προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα περιστατικά θανάτων και αν τελικά αυτά σχετίζονται με τα εμβόλια, τόνισε ο επίκουρος καθηγητής παθολογικής ανατομικής στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης, Κώστας Γιαννακάκης. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να δούμε εάν στα άτομα τα οποία είχαν αυτά τα προβλήματα μπορεί να διερευνηθεί και να ψαχθεί και να βρεθεί η πρωτεΐνη spike μέσα στο ενδοθήλιο των αιμοφόρων αγκείων που πιθανώς παρουσίασαν το πρόβλημα. Άρα τότε, αν υπάρχει αυτό... Τότε, κύριε Σαχίνη, πρέπει τα πράγματα να τα δούμε από την αρχή. Να δούμε πόσο πρωτεΐνη spike παράγουν τα εμβόλια. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, εάν προκύπτουν συμβάντα που δεν ξέρουμε αν σχετίζονται με τα εμβόλια, αλλά προκύπτουν μετά από εμβολιασμούς και η κατάληξη είναι και αρνητική, δηλαδή πεθάνει, πρέπει να προχωράμε να προχωρούμε σε νεκροψίες νεκροτομές? Σίγουρα 100% δεν υπάρχει, εδώ δεν χρειάζεται καν να ρωτήσουμε, κύριε Σαχίνη. Είναι χρέος μας καταρχήν στον κόσμο